τον κύριο Γιάννη Τσιρόνη, γιατί έχουμε αντιδράσεις από κάποιες φιλοζωικές οργανώσεις, από ανθρώπους γενικότερα σχετικά με το νομοσχέδιο που προωθείται για τα κατοικίδια ζώα. Κύριε Τσιρόνη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας ακούτε και τους ακροατές σας. Τι κάνετε? Μια χαρά. Κύριε Τσιρόνη, πείτε μας τώρα για τις αντιδράσεις που έχουμε σχετικά με αυτό το νομοσχέδιο που προωθείται για τα κατοικίδια, από αυτά που ακούω και από τις ανακοινώσεις που βγαίνουν ή η αρθογραφία που υπάρχει στο διαδίκτυο. Υπάρχουν πολλές ενστάσεις σχετικά με τη στήριωση των κατοικιδίων, πώς θα αντιμετωπιστεί η κακοποίηση των ζώων, τα τσιπάκια. Λένε ότι είναι ένα νομοσχέδιο χαράτσι για όσους θέλουν να έχουν ζώα ή ακόμα και για τους εθελοντές που θέλουν να, έχουν, να βοηθήσουν τα δέσποτα, να έχουν περισσότερα ζώα ή η υπερίθαλψη ακόμα αυτών των ζώων που κάποιοι ερμηνεύουν το νομοσχέδιο και λένε ότι τους το απαγορεύεται πια και ότι οδηγείται πάρα πολλά ζώα είτε στην αυθανασία και με αυτό το νομοσχέδιο διωγγώνεται και το εμπόριο των ζώων. Εσείς έχετε γίνει αποδέκτης όλων αυτών των παρατηρήσεων. Τι λέτε για όλα αυτά? Καταρχάς, θα ήθελα όποιος ενδιαφέρεται πραγματικά να μπει στο OpenGov, να παρακολουθήσει το διάλογο, ο οποίος είναι πάρα πολύ γόνιμος. Έχουμε πάνω από 400 μόλις χθες παρατηρήσεις και μόνο ο διάλογος είναι εκείνος ο οποίος φέρνει το καλύτερο αποτέλεσμα. Ξαναλέω, βγάλαμε νομοσχέδιο στο διάλογο και με το διάλογο θα λυθεί. Αλλά να πούμε κάποια πράγματα. Εδώ από αυτά τα οποία τα περισσότερα μπορεί να είναι παντελώς ανακρίβειες. Δεν χαρατσώνουμε τα ζώα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο νομοσχέδιο καμία πρόβλεψη για να πληρώνουν οι ιδιοκτήτες παρά μονάχα αυτοί που έχουν αστήρωτα ζώα. Το τονίζω, εμείς δίνουμε κίνητρα να υιοθετήσει κάποιος ένα ζωάκι, το οποίο είναι αδέσποτο, και αντίθετα, και εκεί πέρα δίνουμε πραγματικά ισχυρά κίνητρα, και αντίθετα, επειδή το τονίζω, όταν λέμε αδέσποτο ζώο, το αδέσποτο ζώο είναι ένα εγκαταλελειμμένο ζώο. Είναι προϊόν δηλαδή εγκληματικής πράξης. Είναι σαν ένα εγκαταλελειμμένο παιδί. Δεν είναι, δηλαδή, το πάγιο αίτημα του φιλοζωικού κινήματος ήταν ανέκαθεν να στηρώνονται τα ζώα. Το αίτημά τους να στηρώνονται καθολικά τα ζώα. Εμείς, επειδή αυτό θα ήταν αντισταγματικό, βάλαμε ένα τέλος, ένα ισχυρό κίνητρο οικονομικό για να στηρώνονται τα ζώα. Βάλαμε ένα τέλος. Ναι, όμως, κύριε Τσιρόνη, σε σχέση με αυτούς που έχουν το αστήρωτο κατοικίδιο, που επιτρέπεται μέχρι δύο, αν δεν κάνω λάθος, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, έτσι. Εκεί μπαίνει ένα παράβολο. Φυσικά. Αυτό δεν είναι χαράτσι? Ακόμα... Όχι, δεν είναι χαράτσι. Κοιτάξτε, η λέξη χαράτσι πια. Ότι η πολιτεία πρέπει κάπως να αμυνθεί απέναντι σε κάποια πράξη. Εδώ έχουμε ένα φαινόμενο εκατοντάδων χιλιάδων αδέσποτων ζώων. Κάποιοι τα προκαλούν αυτοί και κάποιο κόστος έχει. Θέλει να το πληρώσετε εσείς και εγώ αυτό το κόστος. Γιατί αν δεν το πληρώσει κάποιος αυτό το κόστος, το πρόβλημα θα διωγγώνεται. Σας ξαναλέω, αυτή τη στιγμή, αντί να βάλουμε, αν δεν θέλει να το πληρώνει αυτό το τέλος, το αστήρο του ζώου, ας το στηρώσει. Όπως έχω εγώ δύο ζώα στο σπίτι μου και τα έχω και τα δύο στηρωμένα. Δεν είναι κάτι τρομερό να στηρώσει το ζώο σου. Αντίθετα, είναι κοινωνική ευκαιρία απέναντι στην πολιτεία. Πάμε στο άλλο ζήτημα. Ναι. Οι υιοθεσίες διευκολύνονται και γίνονται διάφανες. Για να χτυπηθεί ακριβώς το εμπόριο. Γι' αυτό ακούω πολλές παρατηρήσεις. Αλλά φοβάμαι ότι οι περισσότερες από αυτές οφείλονται σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν διαβάσει τον νόμο. Ο νόμος λέει τα τελείως αντίθετα. Διάβασα για παράδειγμα ότι καταργούνται οι πενταμελείς. Ενισχύονται οι πενταμελείς. Αποκτούν αποφασιστικό χαρακτήρα για πρώτη φορά. Δεν είναι πλέον γνωμοδοτικές. Οι πενταμελείς με τη σύνθεση που είχαν. Γιατί πραγματικά να μιλάμε για τον νόμο, αλλά να μιλάμε για αυτά που συμβαίνουν. Από εκεί και πέρα. Είναι φανερό ότι αν κάποια πράγματα στο διάλογο φανεί ότι υπάρχουν καλύτερες λύσεις, πιο θετικές, πιο γόνιμες, φυσικά δεν θα ενσωματώσουμε. Που σημαίνει, κύριε Τσιρόνη, επειδή το λέτε αυτό και είπατε ότι όποιος θέλει μπορεί να δει το νομοσχέδιο, γίνεται ένας διάλογος. Επομένως, κύριε Τσιρόνη, είστε ανοιχτός σε αλλαγές που μπορεί να προκύψουν μέσα από αυτό το διάλογο και την κατάθεση των προτάσεων. Πρώτη μέρα, μάλλον, δεν είναι ότι βγάζουμε διάλογο δύο μήνες. Δεν νομίζω υπάρχουν νομοσχέδια με διάλογο δύο μήνες. Ήδη αυτή τη στιγμή έχω επεξεργαζόμαστε 400 προτάσεις. Πολλά από αυτά τα οποία έχουμε στο νομοσχέδιο θα βελτιωθούν ή θα αλλάξουν ή θα μπουν άλλοι καλύτεροι πρόταση αν υπάρχουν. Αλλά ξαναλέω, κάποια πράγματα πρέπει να τα ξέρουμε. Δεν είναι δυνατόν να ελέγξουμε τα αδέσποτα εάν δεν έχουμε έλεγχο των γεννήσεων. Ένα. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Και αυτό είναι πάγια θέση του φιλοζωικού κινήματος. Δεύτερον, πρέπει να έχουμε απόλυτη διαφάνεια στα έξοδα. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Δεν μπορεί να δαπανεί ο απολύτης λεφτά σήμερα να έχουμε εκατομμύρια ευρώ από τους Δήμους δίνονται σε δομές και την ίδια ώρα να μην θέλουμε να έχουμε διαφάνεια. Ποιος θα διαχειριστεί? Κύριε Τσιρόνη, διαβάζοντας. Αυτά είναι αδιαπραγμάτευτα, αυτά τα δύο. Ναι. Εάν πάρετε αυτά τα δύο
και χτυπηθεί και το παραεμπόριο, θα λυθεί το πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, στα επιμέρους. Εάν για παράδειγμα. Για παράδειγμα, κύριε Τσιρώνη, οι φιλοζωικές οργανώσεις κατηγορούν ότι ουσιαστικά περιορίζεται το ρόλο τους. Είτε σε σχέση με το κόστος για το τσιπάκι, είτε σε σχέση με το να μπορούν να προσφέρουν τη βοήθειά τους σε αδέσποτα κατοικίδια. Υπάρχει μία αναφορά στο νομοσχέδιο από αυτά που υποστηρίζουν οι φιλοζωικές οργανώσεις, ότι ένας κτηνίατος δεν μπορεί να παράσχει φροντίδα και βοήθεια, να παράσχει φροντίδα και βοήθεια σε ένα αδέσποτο ζώο, ή οι ίδιες οι φιλοζωικές οργανώσεις δεν μπορούν να έχουν τα αδέσποτα ζώα να τα φιλοξενήσουν, να τα ταΐσουν, να τα φροντίσουν. Το αντίθετο, τελείως αντίθετο. Εμείς προσδιορίζουμε αυστηρά πλέον το ρόλο των φιλοζωικών οργανώσεων όπως έπρεπε να είναι, γιατί ήταν εθολός τελείως. Δεν υπήρχε, έλεγε για παράδειγμα, ότι ο Δήμος μπορεί να έχει κάποια ιδιωτική συμφωνία με φιλοζωικές. Εμείς λέμε, οι φιλοζωικές αυτά που κάνανε τα βάζουμε στον νόμο. Τι κάνουνε? Φιλοξενία, περίθαλψη, αυτά τα πράγματα. Εκείνο που δεν μπορούν να κάνουν φιλοζωικές οργανώσεις είναι αυτονόητο, είναι οι ιατρικές πράξεις. Εκτός αν έχουν κτηνίατρο, κτηνίατρο μπορεί. Μάλιστα. Κύριε Τσιρώνη, το παράβολο που θα. Το παράβολο για το τσιπάρισμα. Το παράβολο για το τσιπάρισμα και το παράβολο για το αστήρωτο είναι ετήσιο ή το πληρώνει μια φορά? Όχι, το τσιπάρισμα είναι άπαξ. Καταρχάς δεν είναι παράβολο. Το παράβολο του τσιπαρίσματος είναι μια πολύ φτηνή λύση. Να ξέρετε, σήμερα το τσιπάρισμα στην αγορά κάνει 20-30 ευρώ. Σήμερα που μιλάμε. Μάλιστα. Εμείς λοιπόν βάζουμε κτηνία τους συμβεβλημένους να το κάνουμε 6 ευρώ. Άρα να βρει φτηνό τσιπάρισμα ο ενδιαφερόμενος. Το άλλο παράβολο. Μια προσφορά. Το άλλο παράβολο είναι ετήσιο. Ετήσιο. Το ζώο σου είναι αστήρωτο. Όσα χρόνια είναι αστήρωτο θα πληρώνει στο τέλος. Θα πληρώνει το αποτέλεσμα τη πράξη. Κύριε Τσιρώνη, υπάρχει και μία άλλη κριτική σε σχέση με τον έλεγχο των γεννήσεων. Ότι αυτός που θα επιλέξει να έχει μέχρι δύο αστήρωτα μπορεί να έχει, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Ναι, μέχρι δύο αστήρωτα. Ωραία. Ελέγχεται και τις γεννήσεις. Όλα αυτά θα είναι αντικείμενο του διαλόγου, έτσι. Ναι, σαφώς. Συζητάμε για αυτά που υπάρχουν τώρα. Δηλαδή, θα ελέγχεται και τις γεννήσεις, γιατί αναφέρεται ότι μπορούν να κάνουν μέχρι δύο φορές γέννηση, να έχουμε δύο φορές γέννηση από τα κατοικίδια τα οποία θα υπάρχουν και θα είναι αστήρωτα. Ναι, αυτό είναι για την ευζωία του ζώου. Τα ζώα δεν μπορούν να γίνουν αναπτυγμένα. Πώς θα ελεγχθεί αυτό, κύριε Τσιρώνη, όμως? Μα υποτίθεται ότι κάθε ζώο που γεννιέται τσιπάρεται και εκείνο. Δηλώνεται. Τι θα, πώς δεν θα ελεγχθεί? Δηλαδή, αν θα κάνει παράνομη γέννα και γέννα αυτή τα ζώα, αυτά δεν θα είναι τσιπαρισμένα? Δεν θα εμφανιστούν στο σύστημα? Από πού γεννήθηκαν, ποιος ο πατέρας τους, ποια είναι η μάνα τους? Επίσης, υπάρχει και ένα άλλο θέμα με το τσιπάρισμα. Πλέον είναι η ευθύνη του ιδιοκτήτη και στο θέμα των μεταβιβάσεων. Γιατί θα μεταβιβάζεται ένα ζώο τσιπαρισμένο, το οποίο ο ιδιοκτήτης για οποιοδήποτε λόγο δεν θα μπορεί να συνεχίσει να το φιλοξενεί. Και εκεί υπάρχει και μια αντίδραση σε σχέση με κάποιους δήμους οι οποίοι δεν θα έχουν κτηνίατρο για να επιβεβαιώσουν και να κάνουν αυτή τη μεταβίβαση. Που σημαίνει ότι σε κάποιες περιοχές όπου οι Δήμοι δεν έχουν κτηνιατρικές υπηρεσίες, δεν θα μπορούν να γίνουν μεταβιβάσεις. Αυτά τα τεχνικά προβλήματα ακριβώς που με αναφέρετε είναι τα ζητήματα του διαλόγου. Ξαναλέω, αυτά που είναι τα διαπραγμάτευτα στο νόμο, η αρχιτεκτονική του νόμου, και εκεί να ξεκινήσουμε, είναι ο έλεγχος των γεννήσεων, ο έλεγχος του εμπορίου, να περιοριστεί σημαντικά το εμπόριο, κυρίως να παταχθεί το παραεμπόριο. Αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο του νόμου. Και επιπλέον, ξαναλέω, να έχουμε διαφάνεια στα οικονομικά. Ωραία. Επομένως, όλα τα άλλα τα τεχνικά κομμάτια τα συζητάτε. Υπάρχει κτηνίατρος. Το αν σε περιοχές που οι πενταμελείς δεν υπάρχουν άνθρωποι για την πενταμελή, πολλοί απρόσιτες ζητείς προς τα χωριά, ποιοι θα αντικαταστήσουν, αυτά θα δούμε του διαλόγου. Και κάτι τελευταίο, κύριε Τσιρώνη, σας κατηγορούν. Κατηγορούν το νομοσχέδιο ότι δίνεται πολλές αρμοδιότητες στους Δήμους, οι οποίοι μέχρι τώρα και δεν έχουν ανταποκριθεί στις ήδη υπάρχουσες ευθύνες τους σε σχέση με τα αδέσποτα. Εκεί πώς θα τους ελέγξετε τους Δήμους ότι όντως κάνουν σωστά τη δουλειά τους? Τις είχαν τις αρμοδιότητες οι Δήμοι. Εμείς τους δίνουμε πόρους στους Δήμους για να τις εκπληρώσουν. Και αυτές οι αρμοδιότητες που δίνουμε στους Δήμους είναι οι αρμοδιότητες της δημόσιας αρχής. Δεν θα τις δώσουμε σε κανέναν άλλο. Δεν εννοεί, για παράδειγμα, την ηλεκτρονική βάση δεδομένων που ελέγχει η πολιτεία πόσα ζώα υπάρχουν και ποιανού είναι, ναι, να πάντως, τη δώσουμε σε κάποιον. Κύριε Τσιρώνη, υπάρχουν πολλές καταγγελίες για τα δημοτικά κοινοκομεία, τα οποία ουσιαστικά είναι χώροι ευθανασίας των ζώων. Γιατί δεν μπορούν να τα φιλοξενήσουν, δεν τα ελέγχουν. Υπάρχουν καταγγελίες για αυτά. Όπως έχει καταγγελία, αυτή η καταγγελία που κάνει παράβαση, αυτά ήδη στον υπάρχοντα νόμο, πηγαίνει στα δικαστήρια. Και καταγγέλνει την παρανομία. Δεν μπορεί ο νόμος να βγάλει νόμο για να τηρεί τον νόμο. Και υπάρχει και μια άλλη ρύθμιση σχετικά με την κακοποίηση των ζώων, που λένε πολλοί ότι το κάνετε πιο ελαστικό. Μειώνετε αφενός τους. Το αντίθετο. Πείτε μας, εγώ απλώς σας μεταφέρω. Αφήνουμε όλα
τα πρόστιμα, αφήνουμε όλα τα πρόστιμα εκεί που ήταν, ναι, και αντίθετα βάζουμε ένα επιπλέον πρόστιμο για, για την κακοποίηση που οδηγεί σε θανάτωση. Όλα τα άλλα μένουν ως έχουν. Δεν μειώνονται λοιπόν τα πρόστιμα για την κακοποίηση, όμως υπάρχει κάτι, ένα λεπτό σημείο σε σχέση με την καταγγελία της κακοποίησης. Ήταν 5 έως 15.000 και το κάναμε 7 έως 17. Και αυξάμε και ένα χρόνο την ποινή φυλάκιση. Άρα αυστηροποιείται το νομοθετικό πλαίσιο σε αυτό. Υπάρχει όμως μία ένσταση στην καταγγελία. Δηλαδή ότι αν κάποιος καταγγείλει κάποιον για κακοποίηση ζώου, αν στο δικαστήριο αποδειχθεί ότι δεν έγινε αυτή η κακοποίηση, έχει πρόβλημα αυτός που έχει καταγγείλει. Να σημαίνει ψευδής καταγγελία, έτσι κι αλλιώς δεν είναι θέμα δικού μας νόμου, είναι το ποινική δικονομία. Ναι, εντάξει, η ψευδής καταγγελία. Οποιαδήποτε παράβαση. Ναι. Είναι υπόλογος. Ο άλλος μπορεί να το μείνει και σήμερα. Δεν νομίζω. Προβλέπετε κάτι ιδιαίτερο εσείς στο νομοσχέδιο σε σχέση με την καταγγελία για τα. Α, ο ποινικός κώδικας είναι αυτός που είναι. Σαφώς και κάποιος μπορεί να προσφύγει για ψευδορκία, για ψευδοκαταγγελία και όλα αυτά. Εσείς προβλέπετε κάτι σε αυτό παραπάνω? Όχι, δεν προβλέπουμε κάποιο διοικητικό πρόστιμο, αν θυμάμαι καλά. Και αν υπάρχει, θα πρέπει να το αναδιατυπώσουμε, γιατί αυτά είναι θέματα ποινικής δικονομίας. Δεν είναι θέματα δικά μας. Ωραία. Κύριε Τσιρόνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, γεια σας. Καλή σας ημέρα. Τώρα λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Τσιρόνη σχετικά με αυτό το νομοσχέδιο για τα κατοικίδια.